Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε? Είμαστε όλοι εδώ για να δω. Να δω ποιοι είμαστε. Ωραία. Και... Α, τα κορίτσια. Τι κάνετε? Ελπίζω να είστε καλά, ασφαλείς, υγιείς. Και εδώ στο ραντεβού μας να φτιάξουμε, σήμερα να φτιάξουμε κάτι παιδικό. Καλησπέρα κορίτσια. Φτιάξουμε κάτι παιδικό, μου το ζητήσανε και λέω ναι, να φτιάξουμε ένα ρολόι παιδικό σε καμβά. Με ένα πολύ ωραία, μια πολύ ωραία χαρτοπετσέτα. Είναι και η αγόρια και η κορίτσια, δεν έχει... μπορεί να μπει σε δωμάτιο και σε αγοριού και σε κοριτσιού. Με ξυλόγλυπτο ρολόι. Και άλλα δύο διακοσμητικά θα βάλουμε. Έτσι είναι ήδη με τους δείκτες, μας είναι πάρα πολύ ωραίο. Πυλό, να φτιάξουμε κάτι με το πυλό. Χρωματάκια. Εδώ διάφορα χρωματάκια που θα μας χρειαστούν, έτσι. Ακριλικά χρώματα για να βάλουμε στο καμβά. Καλησπέρα. Πιστεύω να μ' ακούτε. Και ό,τι θέλετε με ρωτάτε. Κόλλα, βερνίκι, εντάξει, και κάποια περλάινερ ή τα κοντούρ, ό,τι έχουμε. Και πάτε να τι κάνετε για να κάνουμε κάποιες σκιές. Είπαμε πυλό, έτσι. Φυσικά το ένα μηχανισμό ρολογιού. Και το καμβά μας. Λοιπόν. Αυτά τα ξυλόπιτα ξέρετε ότι μαλακώνουν με το σεσουάρ και είναι εύκαμπτα. Μπορούμε δηλαδή να κάνουμε γωνίες, θέλετε οτιδήποτε, να αγκαλιάσουμε ένα μπουκάλι. Εδώ δεν θέλουμε να το κάνουμε βέβαια εύκαμπτο, απλά θέλουμε θα το μαλακώσουμε με το σεσουάρ και θα ανοίξουμε πράτη τρύπα εδώ για να σημειώσουμε και στο καμβά μας που θα μπει. Όταν είναι έτσι τα ξυλόγλυπτα είναι σαν ξύλο, έτσι μπορεί να σπάσει άμα το ζωρίσουμε. Όταν μαλακώνει όμως δεν σπάει, είναι εύκαμπτο. Οπότε θα μας βοηθήσει να ανοίξουμε την τρύπα καλύτερα. Με ένα ψαλιδάκι θα την ανοίξουμε τώρα. Λοιπόν, οπότε έχει ανοίξει η τρύπα, έτσι εδώ στη μέση, για να βάλουμε στο τέλος το μηχανισμό του ρολογιού. Οπότε θα τη βάλουμε τώρα να τη μετρήσουμε στο καμβά. Να δούμε που θέλουμε να τη βάλουμε περίπου για να κάνουμε αργότερα να οριοθετήσουμε που θέλουμε να το βάλουμε το ρολόι. Και εδώ θα βάλουμε τη χαρτοπετσέτα. Όχι. Έτσι θα μπει. Οπότε εδώ πέρα
με ένα μολυβάκι θα φτιάξουμε και την τρυπούλα από κάτω. Ο καμβάς τρυπάει εύκολα, δεν είναι κάτι δύσκολο. Αμέσως τρύπησε. Λοιπόν, αυτό επειδή είναι μεγάλο, εντάξει, έχουμε πει μπορούμε να το βάλουμε και με κόλλα scrapbooking, έτσι να παίρνετε θέση. Πιστεύω με τα πράγματα μπροστά, γιατί αυτό μου το παραγγείλανε να το φτιάξω. Άρα έχετε και τα υλικά σας μπροστά και είστε έτοιμοι να φτιάξετε, πιστεύω. Είπαμε μπορούμε να το κολλήσουμε με κόλλα scrapbooking ή με ακόμα και με τη σιλικόνη. Έχω εδώ λίγη κόλλα. Με ένα πινελάκι απλά έτσι βάζουμε κόλλα. Καλησπέρα. Και θα το κολλήσουμε. Λοιπόν, κολλάει αμέσως, δεν έχει, και αν κάτι θα δυσκολέψει, είπαμε με σιλικόνη, αλλά κολλάει αμέσως. Να το. Λοιπόν, το έχουμε βάλει εδώ. Και θα κόψουμε τη χαρτοπετσέτα, θα βάλουμε ένα κομμάτι φυσικά. Από τον αρκούδο βάλουμε αυτό το κομμάτι εδώ, γιατί θέλουμε να κάνουμε συνέχεια στο σχέδιο. Η ενσωμάτωση είναι να ενσωματώσουμε το σχέδιο, έτσι, ό,τι σχέδιο έχουμε διαλέξει χαρτοπετσέτας, να το μεγαλώσουμε, να πάει σε όλο το καμβά. Δηλαδή αυτό το κομμάτι θα πάει παντού, θα ενσωματωθεί εδώ. Έτσι, εμείς θα το βάλουμε εδώ, αλλά θέλουμε να φτιάξουμε και εδώ κάτι, και εδώ κάτι. Οπότε, να έρθει και να απλώσει το σχέδιο. Το πρώτο που θα κάνουμε όμως τώρα, είναι να βάλουμε έτσι ένα χρώμα παντού. Μία βάση. Η οποία βάση θα γίνει με ακριλικά. Μια απλή παλαίωση με το πινέλο, με στεγνό πινέλο. Θα δείτε τώρα, γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε τρίψιμο και παλαίωση με κερί και αυτά, απλά μια απλή παλαίωση με τα χρώματα. Οπότε σε όλο το καμβά, όπως έχουμε εδώ, σε όλο το καμβά θα περάσουμε πρώτα καφέ, ένα καφέ και μετά σχέλ. Ακριλικά χρώματα, μπορείτε να βάλετε και χρώμα κυμολίας, άμα θέλετε. Παντού. Έχω ήδη κολλήσει το ξυλόγλυπτο για να το βάψω και αυτό μαζί. Εδώ για να το βλέπετε. Το βάψω και αυτό, γιατί θέλω απλά να δώσω μία βάση σε όλο το καμβά μου. Αν το χρώμα, είπαμε, είναι τίποτα πηχτό και αυτό, δεν μπορείτε να δουλέψετε, λίγο νεράκι. Καλησπέρα, Δέσποινα. Μαρία, Έλενα, σε όλα τα κορίτσια. Παιδικό σήμερα, μην τα ξεχνάμε και τα παιδάκια. Να φτιάξουμε, είπαμε, εντάξει, είναι μια εικόνα που πάει και σε αγόρια και σε κορίτσια. Και τους αρέσει
το λουκουδάκι αυτό. Οπότε δεν νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα. Και φυσικά ανάλογα και το background, έτσι μπορείτε να βάλετε, να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο χρώμα που αρέσει στο πιτσιρίκι για να, αν δεν θέλετε, σε αυτά τα χρώματα που θα χρησιμοποιήσω εγώ. Και το ξυλώνω το κατευθείαν, ούτε αστάρι, δεν χρειάζεται, κατευθείαν με το χρώμα το ακριλικό. Με το χρώμα εδώ πέρα να βάλουμε παντού και μετά θα περάσουμε σχέλ από πάνω. Απλά απαλά με το πινέλο, μια απαλή παλαίωση θα κάνουμε. Αυτή τη φορά χωρίς κερί. Μια διαφορετική παλαίωση, πιο απλή και γρήγορη. Λοιπόν, παντού και στο πλάι, έτσι. Έχουμε πει πάντα, δεν ξεχνάμε τα πλαϊνά, τους καμβάδες. Πάντα τα βάφουμε και τα φτιάχνουμε. Ο συγκεκριμένος είναι και αρκετά φαρδί στο πλάι. Και εδώ παντού έχουμε ανοίξει τη τρύπα στο ξυλόκλειπ, το είπαμε, και στο καμβά. Και τώρα τα πλαϊνά είναι έτοιμος. Και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλες αποχρώσεις. Μπλε σκούρο, με μπλε ανοιχτό, καφέ με ροζ, οτιδήποτε. Σας αρέσει, γιατί αυτή η εικόνα έχει διάφορα χρώματα, οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κι άλλα. Λοιπόν, έτοιμος ο καμβάς. Δεν θα στεγνώσω. Δεν θα στεγνώσω, απλά θα βάλω εδώ το σχέλ για να μπορώ να ανακατέψω λίγο τα χρώματα. Να ανακατευτούν τα χρώματα. Και να κάνουμε έτσι λίγο τη παλαίωση. Με το σχέλ. Εδώ καφέ. Λίγο μόνο, λίγο. Εντάξει, εκεί. Λοιπόν, παίρνουμε το σχέλ. Και απλά προσπαθούμε με πινελιές πολύ απαλές, πάρα πολύ απαλές, να κάνουμε έτσι μία ελαφριά παλαίωση με τα δύο αυτά χρώματα. Θα έρθουν και θα ανακατευτούν.
Φυσικά ό,τι δεν μας αρέσει το διορθώνουμε, έτσι έχουμε πει όλα διορθώνονται. Αλλά πολύ ελαφριά χρησιμοποιούμε τα δύο χρωματάκια. Μία το ένα, μία το άλλο. Τώρα έβαλα εγώ λίγο το καφέ, κάνουμε λίγο με το σχέλ και μετά πάλι με το καφέ να δούμε όσο το δουλεύουμε, απλώνει, έτσι. Γιατί δεν έχει στεγνώσει και το καφέ καλά. Και εδώ πάνω στο ξυλόγλυπτο. Εδώ που θα βάλουμε τη χαρτοπετσέτα μπορούμε να βάλουμε και λίγο παραπάνω από το σχέλ για να είναι ανοιχτό χρώμα λίγο από κάτω. Η βάση μην είναι πολύ σκούρα. Και σε όλο το άλλο απλά είπαμε κάνουμε μία ελαφριά παλαίωση. Όπου θέλουμε βάζουμε πιο πολύ σχέλ, όπου θέλουμε βάζουμε πιο πολύ καφέ, όπως μας αρέσει. Μπορούμε και να τονίσουμε και λίγο εδώ στο ρολόι. Λεπτομέρειες. Και στο πλάι, είπαμε δεν ξεχνάμε τα πλάινα. Με το ίδιο τρόπο και στο πλάι να ανακατευτούν το καφέ με το σχέλ. Και την κάτω πλευρά. Οπότε έχουμε μια παλαιόση χωρίς τρίψιμο, χωρίς τίποτα. Μόνο με το πινέλο. Εδώ βάλαμε λίγο περισσότερο σχέλ και θα βάλω κι άλλο λίγο γιατί θα βάλουμε τη χαρτοπετσέτα. Γι' αυτό βάλαμε λίγο περισσότερο. Δείτε και από κοντά. Και εδώ λίγο περισσότερο να μπει η χαρτοπετσέτα και να έχει ανοιχτό χρώμο φόντο από πίσω, να μην είναι σκούρο καφέ. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει εδώ λίγο. Θέλουμε. Νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Από φόντο. Και τρία χρώματα. Ναι, Έλενα. Μπορείτε να ανακατέψετε και, τρίτο χρώμα. Μπορεί να μπει και κάποιο άλλο. Και άσπρο και κιτρινάκι και οτιδήποτε. Στο συγκεκριμένο. Εσείς μπορείτε να βάλετε όσα χρώματα θέλετε.
Έτσι απαλά με το πινέλο μπορείτε να ανακατέψετε όσα χρώματα θέλετε. Τώρα το σερνώσουμε όμως. Για να κάνουμε το ντεκουπάζ. Έτσι έχεις γνώση να κάνουμε τον ντεκουπάζ. Εδώ. Λοιπόν, θα βάλουμε αυτή τη χαρτοπετσέτα. Βγάζουμε τα δύο φύλλα, κρατάμε το ένα που έχει το σχέδιο. Και κολλάμε προσεκτικά. Έχουμε πει λίγο κόλλα, λίγο ελάχιστη κόλλα από κάτω για να μας κολλήσει η χαρτοπετσέτα έτσι να μπει στη θέση πρώτα και μετά πιο πολύ κόλλα από πάνω. Καθαρίζουμε τα πινέλα μας. Συνήθως λέω να την κόψουμε με το χέρι εδώ. Είναι κομμένη, όπως βλέπετε, εδώ πέρα με το χέρι. Δεν θέλω άλλο, γιατί θα έχουμε συνέχιση, οπότε η γωνία την αφήσουμε έτσι, ακριβώς όπως είναι, και θα συνεχίσουμε το σχέδιο. Ελάχιστη κόλλα κάτω και μετά επάνω. Βάζουμε τη χαρτοπετσέτα μας. Και από τη μέση, προς την άκρη, απλώνουμε την κόλλα. Για να σκιστεί η χαρτοπετσέτα διορθώνεται, έτσι έχουμε πει όλα διορθώνονται. Μπορεί να μπει άλλο κομματάκι από πάνω ή να τη βγάλετε τελείως και να κολλήσετε καινούρια. Καλησπέρα, Αντωνία. Thank you.
Λοιπόν, τώρα θα πάρουμε ένα χάρακα. Εδώ θέλουμε τώρα να μεγαλώσουμε λίγο την εικόνα μας. Νομίζω το σκουρίναμε πολύ, ας βάλουμε λίγο σιέλα ακόμα. Θα μεγαλώσουμε την εικόνα με τα χρώματα, δηλαδή εδώ θα αρχίσουμε να βάλουμε τη κουρτίνα λίγο πιο πολύ. Αλλά θα βάλω λίγο ακόμα σιέλα να το ανοίξω λίγο, είναι πολύ σκούρο. Θα βγουν και τα άλλα χρωματάκια από πάνω, απλά λίγο να ανοίξει περισσότερο. Οπότε θα πάρουμε ένα μολύβι και θα σχεδιάσουμε λίγο τι θέλουμε να κάνουμε. Οπότε εδώ η κουρτίνα θα έρθει και θα πάει εδώ. Έτσι. Η ενσωμάτωση θα συνεχιστεί και εδώ με το χάρακα, γιατί είναι μια βιβλιοθήκη που θέλουμε να συνεχιστεί. Και λίγο το φωτιστικό να σβήσει. Μπορεί να μην έχετε ακριβώς τα ίδια χρώματα ή να μην μπορείτε να το ζωγραφίσετε ακριβώς. Μπορείτε όμως να το κάνετε στο περίπου. Εντάξει. Καλησπέρα. Μπορείτε να το κάνετε στο περίπου. Οπότε εδώ εμείς θα συνεχίσουμε κάποια βιβλία, τη βιβλιοθήκη. Έτσι όπως τη βλέπετε και εδώ. Πρέπει λίγο να το συνεχίσουμε. Και αυτό εδώ να σβήσει εδώ πέρα. Παραπάνω δεν χρειάζεται να έχει βιβλία. Λοιπόν, οπότε σιγά σιγά με τα χρωματάκια που έχουμε και με λεπτό πινελάκι, αυτά ειδικά τα με τη λοξίδι τρίχα είναι αρκετά καλά και βολικά. Θα βάλετε κάποια χρωματάκια εδώ. Να βάλουμε λίγο τον μπορτό τώρα. Λίγο ροζ. Λίγο από όλα τα χρωματάκια που θα χρησιμοποιήσετε. Περίπου. Εντάξει, είπαμε ό,τι έχουμε και ό,τι και όπως μπορούμε θα κάνουμε τα βιβλία μας. Έχουμε εδώ το πράσινο. Τα βιβλία έχουν πράσινο. Σιέλ έχουμε βάλει, καφέ. Λίγο κιτρινάκι. Το βάλω από εκεί. Να βάλουμε και λίγο από αυτό το μπες. Ωραία. Και σιγά σιγά θα δούμε τι χρώματα θα χρειαστούμε. Λοιπόν, οπότε η ενσωμάτωση θα ξεκινήσει. Βλέπετε εδώ την κουρτίνα. Θα την πάμε λίγο παραπάνω. Δεν είναι ακριβώς το χρώμα. Θα το ανακατέψω εγώ εδώ με λίγο ροζ.
Είναι λογικό να μην έχουμε τα χρώματα ακριβώς, έτσι. Γιατί αυτό έχει και σχέδια μέσα σε κουρτίνα, τα οποία θα τα φτιάξουμε σιγά σιγά. Απλά θα δείτε λίγο τώρα το σχέδιο, τίποτα άλλο. Άρα εδώ θα αρχίσουμε τώρα λίγο να το... Η ενσωμάτωση θέλει λίγο ζωγραφική, έτσι, δεν θέλει, θέλει λίγο να παίξουμε με τη ζωγραφική. Έχουμε και λίγο μουβ να βάλουμε. Γιατί είναι και μια εικόνα που έχει αρκετά στοιχεία. Οπότε θα τα. Ό,τι μπορούμε θα βάλουμε τα στοιχεία αυτά. Και λίγο μαύρο. Για να κάνουμε λίγο τις σκιές τώρα. Εντάξει, απλά δοκιμάζουμε και τα χρώματα να δούμε ποιο πάει περισσότερο. Και άμα θέλουμε αλλάζουμε και χρώμα στην κουρτίνα. Ό,τι μας ταιριάζει θα βάλουμε. Να στεγνώσουμε λίγο και να βάλουμε το μαύρο να κάνουμε λίγο σκιά. Γιατί άμα δεν έχει στεγνώσει, ανακατεύονται τα χρώματα γενικώς. Απλά θα προσπαθείτε να φέρετε έτσι ένα σχεδιάκι να μοιάζει, δεν μπορεί να είναι το ίδιο, έτσι, θα μοιάζει στο πρωτότυπο, στην εικόνα μας. Σίγουρα θα είναι το ίδιο, αλλά όταν θα τελειώσει θα φαίνεται ότι είναι ένα. Οπότε θα έχουμε ενσωματώσει την εικόνα μας και την έχουμε μεγαλώσει. Αυτό είναι το ζητούμενο, να μεγαλώσουμε την εικόνα μας.
έτσι και το φέρνουμε εμείς εδώ όπως θέλουμε, να εδώ έχει ας πούμε ένα κόμπο, η κουρτίνα τη μεγαλώνουμε λίγο, γιατί έτσι κι αλλιώς έχουμε μεγαλώσει την κουρτίνα μας και να σβήνει και εδώ. Πάμε και στα σιγά σιγά, έτσι αυτό το κάνετε μέχρι να έρθει στο σημείο που είσαστε ικανοποιημένοι. Πάμε να δούμε λίγο με τα βιβλία. Πάλι και εδώ, γενικά θέλουμε να κάνουμε λίγο, να οριοθετήσουμε εδώ το χώρο. Μπορούμε και με καφέ. Αν δεν θέλετε να είναι πολύ έντονο το μαύρο, έτσι και με το καφέ. Εδώ είναι το, έχει ένα πορτατήφι εδώ πέρα, το οποίο και αυτό έχει λουδάκια. Εντάξει, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τα λουδάκια, αλλά θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποιο άλλο σχεδιάκι, δηλαδή να παίξουμε με τα χρώματα. Έχει και εδώ το μπορντό και αυτά, θα ίσως μπορούσαμε να βάλουμε και κανένα άλλο χρωματάκι μέσα. Έχει μπορντό, μαύρο, δεν φαίνεται ακριβώς, ίσως στη κάμερα, αλλά έχει λουλουδάκια μέσα. Και εμείς θα το φέρουμε εκεί που θέλουμε. Και εκεί που μπορούμε να το ζωγραφίσουμε φυσικά. Γιατί και αν δεν ξέρουμε να ζωγραφίζουμε, θέλουμε απλά να συνεχίσουμε το σχέδιο. Αυτό που βλέπουμε. Οπότε εδώ πέρα λίγο. Συνεχίζουμε, έχει με σχεδιάκια μέσα. Μπορούμε να βάλουμε και πάνω στο υπόλοιπο σχέδιο, οπότε να έρθει και να γίνει ομοιόμορφο. Να το φέρουμε εμείς εκεί που θέλουμε, δηλαδή. Και εκεί πιο εύκολο, έτσι, δεν μας παιδεύει. Έτσι, αν κάπου δυσκολευτούμε. Και λίγο μπες, λίγο εκρού. Οπότε να γίνει ομοιόμορφο και να μην φαίνεται ότι έχουμε βάλει το χεράκι μας. Αυτό μας ενδιαφέρει στο τέλος. Να μην φαίνεται ότι έχουμε βάλει το χεράκι μας. Παντού. Όμως. Απλά κάνουμε λίγο ακόμα εδώ το πορτοτήφι να φαίνεται καλά. Ωραία. Και τώρα συνεχίζουμε λίγο με τα βιβλία. Τα βιβλία μπορεί να είναι και λίγο πιο εύκολο. Φυσικά αν θέλετε να παραλείψετε αυτό το κομμάτι της ζωγραφικής μπορείτε, έτσι. Με απλά σκίαση, θα κάνετε μόνο σκίαση γύρω-γύρω. Αλλά αν θέλουμε να κάνουμε μια μικρή ενσωμάτωση, συνεχίζουμε με τα
να συνεχίζουμε την εικόνα. Συνεχίζουμε απλά να σβήνουμε εδώ την εικόνα μας. Εδώ είναι ένα βιβλίο ανοιχτό. Έτσι. Εντάξει, απλά το αφήνουμε εδώ. Να υπάρχει. Λίγο οριοθετούμε και αυτό εδώ πέρα. Και συνεχίζουμε τη βιβλιοθήκη. Από εδώ και πέρα. Οπότε εδώ, βιβλία. Εδώ σβήνει το γραφείο μας. Τελειώνει. Έτσι. Έχει ένα γραφείο εδώ, το οποίο τελειώνει εκεί πέρα. Εδώ. Είπαμε, βάζουμε και λίγο πάνω εδώ, ώστε να φαίνεται ότι είναι τα ίδια χρώματα. Και συνεχίζουμε. Μπορούμε να κάνουμε λίγο τα βιβλία μας και μετά να βάλουμε χρωματάκι σε αυτά. Δηλαδή εδώ έχει δύο βιβλία που συνεχίζουν. Μπορούμε και άλλο ένα εδώ να βάλουμε. Έχει εδώ μία βιβλιοθήκη από πίσω που έχει διάφορα βιβλιαράκια και τα βάζετε εσείς όπως θέλετε από εκεί και πέρα. Απλά να φαίνονται βιβλία στη σειρά. Μικρά, μεγάλα. Και θα βάλουμε μέσα χρωματάκια. Όπως έχει εδώ πέρα διάφορα χρωματάκια στα βιβλία, έτσι μπορούμε και εμείς να βάλουμε εδώ χρώματα. Και εδώ. Με λίγο μαύρο και λίγο καφέ, έτσι κάνουμε το πρώτο σχέδιο. Και μετά θα βάλουμε λίγο χρωματάκι στα βιβλία. Και τελείως. Εντάξει, φανταστείτε ότι είναι μια βιβλιοθήκη και έχει άπειρα βιβλιαράκια. Έτσι θα γίνει η ενσωμάτωση και θα νομίζουμε ότι είναι. Εδώ μπορεί να έχει και κάποιο ράφι που να μην έχει βιβλία πάνω, έτσι να είναι σκέτο. Και εδώ συνεχίζουμε λίγο αυτά τα βιβλιαράκια. Να τα τελειώσουμε, γιατί κόψαμε και την χαρτοπετσέτα, οπότε και μπορεί να σβήνουν κιόλας εδώ πέρα, δεν χρειάζεται να φαίνονται μέχρι πάνω όλα αυτά τα βιβλία. Εκεί. Οπότε με αυτό το προσχέδιο θα φαίνονται σιγά σιγά, θα μπουν και τα χρωματάκια. Ό,τι χρώμα θέλετε βάζετε, θα βάλουμε και άλλα χρωματάκια εδώ τώρα πολλά. Εντάξει, η ενσωμάτωση δεν είναι εύκολη, αλλά είναι και ωραία, δηλαδή άμα τα ξεκινήσετε θα σας αρέσει η όλη διαδικασία. Ό,τι χρώματα έχετε, όλα ταιριάζουν εδώ, στο συγκεκριμένο.
Από λίγο, δεν χρειάζεται πολύ χρώμα. Λίγο χρωματάκι. Απλά για να ξεχωρίσουν τα βιβλιαρά μας, τα βιβλιαράκια μας. Βάλουμε εδώ τα και άλλα χρωματάκια. Και όταν έχετε όλα τα χρώματα μπροστά σας, είναι ακόμα πιο εύκολο απλά να βάζετε σε κάποια σημεία. Θα δούμε τι χρώματα έχει και η εικόνα, να ταιριάξουν. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Από πάνω θα μπουν και λίγο μαύρο, λίγο καφέ, γιατί γενικά η εικόνα, βλέπετε, δεν έχει έντονα χρώματα. Έχει έτσι μουντά και θα μπει και η πατίνα να την κάνετε. Γι' αυτό είπαμε ότι θέλουμε και πατίνα να την κάνετε. Για να τη βάλουμε και αυτή. Μετά να δώσουμε σκιές. Οπότε με το ίδιο χρώμα κάνουμε σε κάποια σημεία. Και μετά με τη πατίνα θα καλύψουμε τα πάντα. Ό,τι δεν μας αρέσει θα το φτιάξουμε. Για να το φέρουμε στα μέτρα μας. Και φτιάχνετε και δικά σας χρώματα, εννοείται να κατέβετε τα πάντα εδώ και φτιάχνετε τα χρωματάκια που θέλετε. Πιο σκούρα, πιο ανοιχτά. Όλοι το έχετε. Όταν μπει μετά η πατίνα θα δείτε θα αλλάξει πάλι τελείως. Γιατί θα... με την πατίνα θα μπουν οι σκιές, οπότε θα μπορούμε να φτιάξουμε ό,τι δεν μας αρέσει. Και θέλουμε κι άλλο ένα λίγο πιο ψηλό. Και με το μαύρο έτσι και οι γραμμούλες είναι βιβλία. Βέβαια θα στεγνώσει κιόλας λίγο το χρώμα, γιατί όταν είναι, δεν έχει στεγνώσει, μην προσπαθείτε να κάνετε γραμμές και διάφορα σχεδιάκια.
Έτσι, γιατί θα ανακατευτεί και δεν θα βγει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Σας δυσκολεύω λίγο σήμερα. Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι, φαίνεται λίγο δύσκολο, αλλά δεν είναι. Εδώ, ας πούμε τώρα που το βλέπω καλύτερα, θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε και το γραφείο. Οπότε μπορούμε, φτιάχνοντας το, βλέπουμε το σχέδιο και μπορούμε να βάλουμε και το γραφείο λίγο παραπάνω. Οπότε, εδώ μπορούμε να το συνεχίσουμε και να το σβήσουμε λίγο το γραφείο εδώ, περισσότερο. Και μετά να είναι η βιβλιοθήκη. Μην είναι όλο βιβλία. Έτσι, ας κάνουμε λίγο εδώ γραφείο περισσότερο και συνεχίζουμε τα βιβλία μας. Τώρα είναι αρκετά νοπό, οπότε θέλουμε να στεγνώσει λίγο. Και εδώ έχει και κάποιες γραμμούλες είναι ο τείχος, οπότε θα τις κάνουμε και από εδώ και αυτές. Βάλαμε το μαύρο πρώτα. Και φυσικά μπορείτε να κάνετε και ό,τι άλλο σχέδιο θέλετε. Να έχει και το δωμάτιο. Αρχίζουμε εδώ με τα βιβλία να τα τελειώσουμε για να κάνουμε λίγο τις σκιές. Έχουν και διάφορα σχέδια τα βιβλία.
και σε λίγο λοιπόν, ό,τι δεν σας αρέσει το βγάζετε, το... και σκιέ, αυτό, η ενσωμάτωση μπορεί να πάρει πάρα πολλές ώρες. Ανάλογα το σχέδιο, ανάλογα το τι έχετε να κάνετε. Αλλά τη στιγμή που είναι ζωγραφική στην ουσία, να μεγαλώσετε την εικόνα, είτε η εικόνα είναι ασπρόμαυρη είτε είναι έγχρωμη, απαιτεί λίγο χρόνο παραπάνω. Μετά θα, εδώ πέρα στην βιβλία μπορεί να κάνετε οτιδήποτε, θα κάνουμε οτιδήποτε λεπτομέρειες, αλλά με ψηλά μετά. Πινελάκι. Ακόμα λίγο πιο ψηλό. Τελειώνουμε τώρα με το, με τη βιβλιοθήκη. Και με το ψηλό απλά διορθώνουμε έτσι κάποια σημεία, κάνετε κάποια έντονα, κάποια τα κάποιες ετικέτες, κάτι, οτιδήποτε έχει εκεί. Έτσι σας βοηθάνε τα ψηλά τα πινελάκια για να κάνετε τα, να τα ξεχωρίσετε. Το αρκούδο δεν θα... θα βάλω λίγο χρώμα. Δεν γίνεται να μην τον πειράξουμε από την άποψη ότι είναι όλο πειραγμένο εδώ. Οπότε θα βάλουμε λίγο χρωματάκι στον αρκούδο τώρα, που λίγο τελειώσαμε εδώ τα βιβλία μας. Λοιπόν, για να ασχοληθούμε και με τον αρκούδο. Απλά λίγο να βάλω εδώ να φαίνονται πιο καλά τα βιβλία και είμαστε έτοιμοι. Έτσι δεν ξέρω πως φαίνονται στην οθόνη. Ελπίζω να φαίνονται καλά.
Σίγουρα οι σκίες βοηθάνε, έτσι, δηλαδή με τη σκίαση έρχονται όλα και ενώνονται μεταξύ τους. Ή με τις λεπτομέρειες που βάζουμε, έχει αρχίσει να φαίνεται περίπου τι κάνουμε, τι είναι αυτό που κάνουμε. Και σίγουρα θα χρειαστεί, είπαμε, λεπτό πινελάκι. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε εντάξει προς το παρόν εδώ. Στον αρκούδο μπορούμε να βάλουμε και το να πειράξουμε στο χρώμα, έτσι. Να γίνει και αυτός λίγο πιο έντονος, αλλά μπορούμε να κάνουμε λίγο να τον. Νομίζω ότι έχω άλλο ένα, ναι. Αυτό. Θα τον κάνουμε 3D και θα τον κάνουμε 3D για να φουσκώσει λίγο, να φαίνεται και αυτός πιο ωραίος, με σιλικόνη, μόνο με σιλικόνη. Νομίζω ότι έγινε μια ωραία βιβλιοθήκη. Λοιπόν, μόνο με σιλικόνη. Θα βάλουμε σιλικόνη παντού, παντού όμως, στον αρκούδο μας. Να βάλουμε και αυτό. Με τη σιλικόνη έχουμε έναν εύκολο τρόπο, άμα τρέξει. Γιατί μας παιδεύει τώρα. Η σιλικόνη είναι ένας εύκολος τρόπος να κάνουμε 3D. Μπορούμε και με το πυλό. Φυσικά. Ωραία. Απλά πρέπει να τρέχει συνέχεια για να μην κάνει, όσο είναι ζεστή, να μην μας κάνει βαθουλώματα. Να είναι παντού ενιαία η σιλικόνη μας από κάτω. Τώρα αυτή μας παιδεύει λίγο, αλλά θα το καταφέρουμε πιστεύω. Γιατί δεν θέλουμε να μας να κάνει βαθουλώματα. Θέλουμε να πάει παντού. Οπότε εκεί που θα είναι η σιλικόνη, όταν κρυώσει, θα βάλουμε τη δεύτερη χαρτοπετσέτα από πάνω. Παντού, παντού, παντού. Έτσι, δεν θέλω να το σηκώσω γιατί θα τρέξει ακόμα, δεν έχει κρυώσει. Και γίνεται απλά πιο γρήγορα από το πυλό ή από τις πάστες για όγκο και πυλό θα βάλουμε σε αλλού μετά, θα κάνουμε ένα σχεδιάκι με το πυλό. Εδώ απλά θέλω να καλύψω όλο τον αρκούδο και θα γίνει πολύ ωραίος και έντονος μετά, 3D. Απλά χρειάζεται αρκετή σιλικόνη.
Λοιπόν, να μην έχει κενά, αυτό προσπαθούμε. Να μην έχει κενά πουθενά. Αν δεν θέλετε να κάνετε αυτό, μπορείτε απλά να του βάλετε λίγο χρωματάκι, ώστε να έρθει και να δέσει και με τα υπόλοιπα σχέδια. Να έχει λίγο έτσι, ταμποναριστό χρωματάκι. Λοιπόν, την αφήνουμε λίγο να κρυώσει. Το δείτε και από κοντά. Την αφήνουμε λίγο να κρυώσει και με το πυλό. Εντάξει, έχουμε και αυτά εδώ που μπορούμε να βάλουμε. Θα τα φτιάξουμε στο τέλος αυτά. Με το πυλό έτσι αυτοξερούμενος πυλός είναι. Μπορεί να κάνουμε εδώ πέρα κάποια. Μπορεί να κάνετε και εδώ κάποια σχεδιάκια με το πυλό. Όπου θέλετε με το πυλό μπορείτε να παίξετε. Εγώ βασικά θέλω να κάνω 2 χεράκια και ένα λίγο κεφαλάκι αρκούδου εδώ πέρα. Τίποτα, το πυλό τον πλάθουμε έτσι, τον ανοίγουμε με ένα μπουκαλάκι. Έτσι. Και απλά εντάξει, αν θέλετε το κάνετε αυτό. Μπορούμε εδώ να φτιάχνουμε τα χεράκια του αρκούδου που πιάνει το κάτρο. Η σιλικόνη παίρνει λίγη ώρα μέχρι να να κρυώσει. Έτσι θέλουμε να έχει κρυώσει τελείως και μετά θα βάλουμε. Θα βάλουμε λίγο αστάρι. Δεν το κάνουμε πολύ μεγάλο όμως, θα το κάνουμε λίγο εδώ. Μην γίνει πολύ μεγάλο. Λοιπόν, και θα το κολλήσουμε ένα από εδώ και ένα από εκεί. Μπορούμε να βάλουμε και λίγη κόλλα. Μέχρι να κρυώσει και η σιλικόνη μας.
Λοιπόν, κάνουμε άλλο ένα ποδαράκι, χεράκι. Να γίνουν και τα παιδικά υπερπαραγωγή, όχι μόνο τα δικά μας αντικείμενα, να είναι και για το παιδικό δωμάτιο. Ωραία. Ήδη, άμα δείτε τον αρκούδο, είναι σαν να έχει υγρό γυαλί επάνω. Βέβαια, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι, γιατί μπορεί να φαίνεται τώρα ωραίο, αλλά μετά θα θολώσει σιγά σιγά. Ας βάλουμε και από εδώ άλλο ένα χεράκι. Θα τα βάψουμε τώρα και ένα κεφαλάκι πάνω. Να μου πείτε πως θα γίνει το κεφαλάκι. Τίποτα. Το κεφαλάκι να το. Το σχήμα, ένα απλό σχήμα. Δεν θα κάνουμε ολόκληρο αρκούδο, απλά το σχήμα από το κεφαλάκι. Με το πυλό είναι πολύ εύκολο να πλάσετε ό,τι σχήμα θέλετε. Τα αυτάκια. Τώρα που στέγνωσε η κρύωσε η σιλικόνη μας, να την περάσουμε και ένα χέρι αστάρι ή άσπρη μπογιά, έτσι ό,τι έχετε. Γιατί θέλουμε να φαίνεται καθαρά από πάνω η χαρτοπετσέτα που θα βάλουμε πάλι. Να μην χαθεί το χρώμα, να είναι καθαρό το χρώμα. Μάλλον με ένα σταμπαδόρο ψηλό. Έτσι. Θα μπονάρω εδώ. Ακριβώς όπου έχουμε βάλει τη σιλικόνη μας. Και τα αφήνουμε στη γνώση.
Δεν ξέρω αν μη στέκεται βέβαια. Εγώ το είχα σκεφτεί να το βάλω εδώ. Αλλά τώρα που το βλέπω δεν πολύ στέκεται. Και θέλει πολλή ώρα για να στεγνώσει, να σταθεί εκεί πέρα. Για να το δείτε. Οπότε δεν θα το βάλουμε τώρα αυτό. Γιατί πρέπει να στεγνώσει πρώτα. Πρέπει να στεγνώσει. Και όταν στεγνώσει το κολλήσουμε με τη σιλικόνη. Δεν θα το κάνουμε. Δεν πειράζει. Έτσι και αλλιώς έχουμε ώρα ακόμα να φτιάξουμε και άλλα πραγματάκια. Μπορούμε. Απλά κάνουμε εδώ το πρόσωπο. Έτσι, ένα μικρό μισό κεφαλάκι. Αλλά για τώρα θα μας πάρει πολλή ώρα για να το στεγνώσουμε και να σταθεροποιηθεί. Από αυτή την άποψη. Θα αφήσουμε αυτό. Λοιπόν, βάζουμε εδώ πέρα. Γιατί θα μας πάρει αρκετή ώρα τώρα και δεν θα προλάβουμε να το δείξουμε. Θα τους βγάλουμε αυτά ακόμα, έτσι αλλιώς δεν έχουν στεγνώσει. Γιατί το είχα κάνει να το δείτε το κεφαλάκι έτοιμο. Μία επιπλέον λεπτομέρεια που ήθελα να βάλω, δρέψη, το φιλό. Αλλά είπαμε όλα εδώ πέρα διορθώνονται, όλα φτιάχνονται. Γιατί είναι κρίμα να μην το δείτε. Θα το κάνουμε σε άλλη φορά που θα έχουμε φτιάξει κάτι πιο εύκολο και πιο γρήγορο, ώστε να έχουμε ώρα να δείξουμε με το πυλό. Ας το βγάλουμε τον αυτό. Θα τον βάλουμε μέσα και τον κλείσουμε καλά στη συσκευασία. Για να μην μας ξεραθεί. Έτσι, το χρώμα δεν χαλάει. Ό,τι και να κάνουμε εμείς τώρα. Δεν θα χαλάσει. Και αν χαλάσει το ξαναπερνάμε, αλλά... για να προλάβουμε να βάλουμε τη χαρτοπετσέτα μας. Ωραία. Να δείτε λίγο τη χαρτοπετσέτα που είναι βασικό στο 3D. Ένα λίγο καλύτερα στέγνωση. Οπότε παίρνουμε τη χαρτοπετσέτα, παίρνουμε το ίδιο. Έτσι, προσέχουμε να είναι η ίδια πλευρά. Το αρκουδάκι και το κόβουμε με ψαλίδι. Εκεί που είναι και ίσως και ένα χιλιοστό πιο πάνω, πιο πολύ. Μόνο το αρκουδάκι, έτσι, δεν θέλουμε να κόψουμε κάτι άλλο. Μόνο το αρκουδάκι. Κόλλητε, θα δείξω την άλλη φορά με το πυλό. Γιατί τώρα μας πήρε πολύ ώρα αυτό και δεν θα προλάβουμε να το δείξω. Να στεγνώσει κιόλας και να στέκεται. Αλλά νομίζω ότι έχει αρκετή δουλίτσα κι αυτό. Λοιπόν, έτσι μόνο το αρκουδάκι γύρω-γύρω κόβουμε. Εδώ. Ωραία. Βγάζουμε τα δύο φύλλα. Και παίρνουμε την κόλλα.
Είναι η κολακάτα πάλι, κανονικά, ντεκουπάζ. Λίγο να το δω. Να κάτσει καλά. Και το πάμε και το κουμπάμε ακριβώς επάνω στο σιλικόνι. Εκεί. Έτσι, πάνω στο σιλικόνι. Και με το πινέλο βάζουμε έτσι και μέσα, χώνουμε το υπόλοιπο ριζόχαρτο. Με την άκρη πιέζουμε να πάει προς το μέσο. Εδώ. Και είναι έτοιμο το αρκουδάκι του 3D. Άμα το δείτε και από κοντά, φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Τώρα θέλουμε και λίγο χρωματάκι στους αρθιμούς. Βάλουμε λίγο μαύρο για να φαίνονται καλά οι αρθιμοί. Και μπορούμε να βάλουμε το αυτό. Ναι, είναι λίγο πιο φωτεινό, πιο ωραίο. Γιατί έχουμε μαύρους δείκτες. Και σε αυτό το ξυλό δεν είναι ωραίο, γιατί δεν χρειάζεται να βάλετε δείκτες, δεν χρειάζεται να ζωγραφίσετε δείκτες. Τα έχει όλα και είναι αρκετά ωραίο. Ούψ. Δεν θέλουμε εκεί να πάει. Θα πάρουμε λίγο νεράκι. Λοιπόν, έτοιμη και έθιμη. Και τα αρκουδάκια και με τα περλάινερ. Απλά θα κάνουμε κάποιες γραμμούλες λίγο πιο έντονα. Έτσι.
Είπαμε όλα αυτά. Έχουν ένα θεματάκι με τις μύτες, αλλά εμείς θα τις ανοίξουμε. Ωραία. Λοιπόν. Έτσι, απλά να τονίσουμε κάποιες λεπτομέρειες. Όπου θέλετε εσείς βάζετε. Και με το βερνίκι στο τέλος. Στον αρκούδο θα βάλουμε λίγο το χρυσό, χωρίς glitter, έτσι δεν θέλουμε glitter. Θέλουμε απλό, εντάξει, εκτός άμα θέλετε να βάλετε glitter, μπορούμε να δοκιμάσουμε και με λίγο glitter. Αλλά μπορούμε να του δώσουμε έτσι έμφαση σε μερικά σημεία με το χρυσούλι. Θα βάλουμε και λίγο glitter pen. Εδώ που έχει το μαλάκι. Και να δείτε. Α, ναι. Τώρα το είδα. Ναι, απλά γιατί τώρα θα καθυστερήσουμε αρκετά. Εγώ θα σας το βάλω και θα σας το δείξω. Λοιπόν, βάζουμε εδώ το glitter. Έτσι, σε κάποια σημεία. Να τονίσουμε λίγο το αρκουδάκι μας. Και εδώ στα βιβλία μπορούμε φυσικά να βάλουμε. Και από εδώ είπαμε όπου βάζουμε στην ενσωμάτωση θα βάλουμε και σύγχρονο πετσέτα πάνω για να
Φαίνεται το ίδιο. Λοιπόν, και φυσικά είπαμε έτσι μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Να κάνουμε και κάποιες τεμπελίτσες που έχουν τα βιβλία. Και λίγο με την πατίνα, πούντι, να τη. Σ' άρεσαν τα χεράκια, ε, χαίρομαι. Θα τα φτιάξω και θα τα δείτε. Λίγο με την πατίνα, λίγο σκίαση θα κάνουμε, λίγο. Έτσι, εδώ στο ρολόι. Πατίνα την κάντε και πολύ λίγο, έτσι. Βάζουμε. Και κάνουμε σκιές. Και όπου άλλου θέλουμε να κάνουμε σκιές. Είναι ό,τι καλύτερο πατίνα την κάντε. Και βάζουμε και τους δείχτες, θα βάλουμε το βερνίκι και μετά τους δείχτες και είμαστε έτοιμοι. Έτσι, και εδώ λίγο σκίαση σε κάποια σημεία. Απλά προσέχουμε να αν έχουν στεγνώσει τα παρλάινερ που έχουμε βάλει. Και το αρκουδάκι μας θα είναι έτοιμο. Thank you.
Εγώ ευχαριστώ. Και είπαμε, θα σας δείξω και τα χεράκια αν θέλετε να βάλετε. Έτοιμο. Το βερνίκι παντού. Φτάνει να έχουν στεγνώσει όλα τα περλάινερ. Και μετά βάζω, θα μπορώ να τα βάλω τα χεράκια που είπατε να σας δείξω. Απλά να σας δείξω ότι βάζουμε παντού βερνίκι. Αυτό είναι σατινέ. Έτσι μπορεί να βάλετε και γυαλιστερό και ματ και ό,τι θέλετε. Το συγκεκριμένο είναι σατινέ, που είναι ούτε πολύ γυαλιστερό ούτε ματ. Ευχαριστώ κορίτσια που είστε μαζί και σήμερα. Λοιπόν, προσέχουμε μόνο εδώ στα 3D στοιχεία, να μην μαζεύετε το βερνίκι. Βάζουμε και τους δείκτες μας. Θα προσέχετε πάντα με τους δείκτες να μην τους βγάλετε πολλές φορές, γιατί είναι πολύ ευαίσθητοι και στραβώνουν και χαλάνε μετά. Δείχτες, έτσι απλά βάζουμε εδώ από πίσω τους δείχτες. Εύκολα μπαίνουν, απλά με λίγη προσοχή. Για να το δείτε ολοκληρωμένο.
Έτσι δεν θα κρέμεται από εκεί, έτσι είναι πολύ φαρδής αυτός ο καμβάς, αλλά μπορεί σε πιο λεπτό καμβά να κρέμεται από το πίσω μέρος, από τους δείκτες, από το ρολόι θα κρέμεται το καμβά σας. Εμένα, όχι. Λοιπόν, εδώ. Και μετά βάζουμε τους δείκτες. Ώρα στο 12. Λεπτά και δευτερόλεπτα. Για φανεί λίγο το ρολόι να το δείτε. Και τα δευτερόλεπτα θα προσέχετε γιατί είναι αυτά που κουμπώνουν και πιάνουν όλο το μηχανισμό. Έτσι, τώρα δεν έχω εύκαιρη μπαταρία εδώ, αλλά να δω το ρολόι μας. Οπότε δεν είναι δύσκολο να το φτιάξετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το δείτε και στις φωτογραφίες, θα το δείτε κομμάτι-κομμάτι και το 3D και όλα. Και σίγουρα θα φτιάξετε πολύ ωραία ρολογάκια για τα παιδάκια. Ευχαριστώ πολύ και πάλι για την παρέα που είστε εδώ. Να προσέχετε, να είστε καλά και θα τα πούμε με άλλη κατασκευή. Φιλιά πολλά. Μπορώ εγώ εδώ να το βλέπετε.